Υπό το βάρος της κοινωνικής κατακραυγής για την κυβερνητική υποκρισία και τη συγκάλυψη της τραγωδίας των τεμπών, ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε σήμερα να ανακοινώσει αύξηση του κατώτατου μισθού. Ακόμα και έτσι, ωστόσο, είναι πολύ λίγο και πολύ αργά. Αφού με τον νόμο Χατζηδάκη διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, δύο χρόνια τώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει αφήσει τους εργαζόμενους στο έλεος της εσχροκέρδειας με δραματική μείωση εισοδημάτων, απολογαριασμού, δόσει δανείων και σούπερ μάρκετ. Σήμερα, λίγο πριν τι εκλογέ, ανακοίνωσε μια ανεπαρκή και ψηφοθυρική αύξηση που δεν ισοσταθμίζει καν τι απώλειε από τον πληθωρισμό. Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, η θέσπιση ετήσια τη μαριθμική αναπροσαρμογή ανάλογα με τον πληθωρισμό το ξεπάγωμα των τριετιών και η κατοχύρωση και διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελούν την ελάχιστη ρεαλιστική και ουσιαστική προϋπόθεση ώστε να πάρουν επιτέλους μία ανάσα οι εργαζόμενοι.